Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Σήμερα είπαμε να μιλήσουμε για τις αιρέσεις. Πολλές φωνές ακούγονται γιατί να υπάρχουν αιρέσεις, γιατί να λέμε ότι οι άνθρωποι είναι αιρετικοί, όλοι άνθρωποι είμαστε. Τι θα γίνει με τους αιρετικούς, θα πάνε όλοι στην κόλαση. Έχουμε τις παπικούς, έχουμε τις διάφορες αιρέσεις. Αλλά ας το πάρουμε το θέμα λιγάκι από την αρχή για να δούμε ορισμένα σημεία του και πώς μπορούμε να το ερμηνεύσουμε καλύτερα στη σκέψη τη δική μας πρώτα και των άλλων που μας ακούν. Αίρεση είναι το ρήμα αίρο που θα πει τραβάω. Βγάζω δηλαδή μερικά έξω, μερικά μέσα κλπ. Και πρόκειται για την Καινή Διαθήκη, για το Ευαγγέλιο. Όπως ξέρουμε, μέσω του Αγίου Πνεύματος, οι τέσσερις Ευαγγελιστές και ο Απόστολος Παύλος έγραψαν τα περισσότερα κομμάτια της Αγίας Γραφής, το 90% της Αγίας Γραφής. Τους εμπιστευόμαστε και λέμε ότι ήταν άνθρωποι του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί αλλιώς, πώς θα μπορούσαν να γράψουν οι προφητείες και όλα αυτά τα πράγματα που γράψανε. Εν πρώτης, η προφητεία μας διδάσκει ότι υπάρχουν Άγιοι, στους οποίους μιλάει ο Θεός. Όπως ήταν ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος και πολλοί άλλοι, οι οποίοι διαβάζανε τις ψυχές των ανθρώπων και έκανε κατάπληξη το γεγονός πως ξέρανε για τους ανθρώπους πράγματα τα οποία δεν τα ξέρε κανείς, τα βαθύτερα μυστικά τους. Είναι φανερό ότι είχαν επικοινωνία με τον Θεό. Έτσι και αυτοί οι άνθρωποι που έγραψαν τα Ευαγγέλια είχαν επικοινωνία με τον Θεό άριστη. Περισσότερο ίσως από κάθε άλλον, γιατί είτε είναι απαρχή του χριστιανισμού και έπρεπε να γίνουν αυτά τα πράγματα στην εντέλεια. Εμπιστευόμαστε λοιπόν την Αγία Γραφή ότι είναι λόγος του Θεού. Όποιος λέει ότι δεν είναι λόγος του Θεού, δεν είναι χριστιανός. Όποιος λέει τα μισά μας τα λέει καλά η Αγία Γραφή και τα άλλα μισά δεν μας τα λέει, δεν υπακούει στην Ορθοδοξία, δεν υπακούει στο Ευαγγέλιο, δεν υπακούει σε αυτό το λόγο του Θεού. Το θεωρεί κάτι σαν ανθρώπινο κατασκεύασμα, όπως λέμε ένας φιλόσοφος που καλά τα λέει σε μια στιγμή, αλλά μερικά άλλα πράγματα δεν τα υπολογίζουμε, γιατί βλέπουμε ότι κάνει κενά, ας πούμε, εκεί. Εδώ, ή βάζουμε το κεφάλι κάτω και λέμε από πάνω μας είναι το Ευαγγέλιο, παραπάνω από μας, γι' αυτό και ο παπάς το κρατάει πάνω από το κεφάλι του. Τι θέλει να δείξει? Θέλει να δείξει ότι δεν μπορώ εγώ να φτάσω στο Ευαγγέλιο, το υπακούω. Δεν έχω τη σοφία του Ευαγγελίου, όπως και κανένας άνθρωπος δεν την έχει τη σοφία του Ευαγγελίου, εδώ που τα λέμε. Για διαβάστε το και θα δείτε αν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αν λοιπόν δεν καταλάβουμε τι σημαίνει το Ευαγγέλιο και τι σημαίνει ο Λόγος του Θεού, άδικα μιλάμε για χριστιανισμό και για οτιδήποτε άλλο. Οι αιρέσεις λοιπόν τι είναι? Πράγματα τα οποία μερικοί άνθρωποι τα τράβηξαν και όλα τα δικά τους. Έβγαλαν φράσεις από εκεί και τις θεώρησαν καλό να βάλουν τις δικές τους. Και για να μην χρονοτριβούμε, θα πούμε ποιοι ήταν οι επαρχές των αιρέσεων. Πολλοί υπήρξαν αιρετικοί, αλλά ένα έκανε πολύ μεγάλο κρότο και λέγεται Άριος. Αυτός συνετάραξε την Εκκλησία επί αιώνες. Όχι αιώνες, αλλά τουλάχιστον έναν αιώνα. Είχε πάρει οπαδούς μαζί του και ήταν δύσκολο αυτοί να ξαναγυρίσουν στην υγιή πίστη. Η υγιή πίστη, όπως θέλετε, πέστε του. Λοιπόν, το 320-330 έγινε σύνοδος και τον απέρριψε. Η σύνοδος της Νικαίας. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Αυτός ήταν ο Άριος. Τι έλεγε ο Άριος? Ο Άριος έλεγε ότι ναι, μεν ο Χριστός ήταν ένας μικρός Θεός, αλλά καμία σχέση δεν είχε με τον μεγάλο Θεό, τον πατέρα του. Ήταν υπάκος. Τον πατέρα του ήταν, με λίγα λόγια, τον έκανε ένα μεγάλο προφήτη, όπως τον έχει και ο Μεθανισμός για ένα καλό προφήτη τον Χριστό. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ο Χριστός αναστήθηκε για να μας αποδείξει ότι είναι Θεάνθρωπος. Αυτή είναι η πίστη μας. Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, υπάρχουν οι αντιτριαδίτες, εκείνοι που δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα. Μεγάλη αίρεση αυτή. Όπως είναι οι ψευδομάρτυρες ή οι μάρτυρες εντός εισαγωγικών, όχι μάρτυρες, του Ιεχωβισμού. Δεν πιστεύουν στην Αγία Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα, και μας λένε που υπάρχει και η Αγία Τριάδα. Ο Άγιος ο Χριστός είπε: Βαπτίσατε αυτούς στο Πνεύμα το Άγιο. Βαπτίσατε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εκεί δεν είναι Αγία Τριάδα. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Μετά τον Άρη λοιπόν εμφανιστήκανε άλλες αιρέσεις, όπως ήταν οι μονοφυσίτες και οι κόπτες. Αυτοί πρέσβευαν ναι μεν ο Χριστός ότι έχει δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη, αλλά αυτές οι δύο φύσεις
κατά κάποιο τρόπο αναμίχθηκαν και έγινε ένα μείγμα ανθρώπου και Θεού. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός έχει τέλεια ανθρώπινη φύση, ο Χριστός έχει τέλεια ανθρώπινη φύση και τέλεια θεϊκή φύση. Και άλλοτε μιλάει με τη θεϊκή του φύση και άλλοτε με την ανθρώπινη. Και είναι φυσικό διότι μιλάει σε ανθρώπους. Τα θαύματα δεν ήταν ανθρώπινα, ήταν υπεράνθρωπα. Το να αναστήσει νεκρούς και να αναστηθεί είναι πάνω από τον άνθρωπο. Έδειξε και τη θεότητά του με την Ανάστασή του ο Χριστός και την παντοδυνάμια του σαν Θεός. Λοιπόν, οι Κόπτες όμως και οι Μονοφυσίτες ήταν και αυτοί αιρετικοί, διότι έλεγαν μπερδέψαν τις φύσεις του Χριστού. Και η Εκκλησία δεν τους δέχεται, τους απέκλεισε, τους Μονοφυσίτες, και πολλοί είναι Αρμένοι αυτοί οι Μονοφυσίτες, αλλά και άλλοι, Κόπτες λεγόμενοι κλπ. Στην Ανατολή. Τους δεχόμεθα σαν χριστιανούς την Ιτρόπο, αλλά όχι Ορθοδόξους. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έγινε πανορθόδοξη σύνοδος και για αυτούς και αποφασίστηκε ότι και αυτοί είναι αιρετικοί. Καθώς και ο Πάπας, όπως ξέρουμε, με το Φιλιόκβε, ο οποίος άλλαξε το πιστεύω, άλλαξε μία λέξη από το πιστεύω. Πώς την αλλάζει αυτή τη λέξη, ένας εσύ. Τι είσαι εσύ για να αλλάξει μία λέξη από το πιστεύω. Δεν αλλάζει μία λέξη από το πιστεύω, γιατί το πιστεύω το γράψανε 318 Άγιοι Πατέρες. Επομένως, τι πας να κάνεις, τι θες να αλλάξεις. Αλλά είχε πολιτικούς λόγους που το άλλαξε ο Κύριος αυτός. Αν πίστευε πραγματικά στο Θεό δεν θα έκανε τέτοια αποκοτιά, πως δεν την έκανε κανένας μέχρι την εποχή του, 1000 χρόνια. Καταστατικός χάρτης θα πούμε για το πιστεύω σε άλλη εκπομπή, να δούμε τι είναι για αυτό το πιστεύω και τι έχει μέσα. Πιστεύω σε ένα Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητή, Ουρανό, σε ένα Κύριο Ιησού Χριστό και μετά στο το Πνεύμα του Άγιο. Λοιπόν, και αν φαίνεται και η Μαρία ή Παρθένου και η Ανθρωπίσσαλα, θα τα πούμε αυτά. Αλλά γι' αυτό το λόγο, για το Φιλιόκβε, από εκεί στράβωσε η υπόθεση. Μετά το Φιλιόκβε, τι έγινε. Απαγόρεψαν τον νηπιοβαπτισμό. Άλλη καινοτομία. Ο Μέγας Πάπας είπε ότι δεν χάνει. Το παιδιά δεν πρέπει, λέει, γιατί δεν καταλαβαίνουν. Ποιος το παιδί δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν τα παιδιά, καταλαβαίνουν οι γονείς, καταλαβαίνουν οι άλλοι, καταλαβαίνουν και η ψυχή τους. Και ο Χριστός είπε να έρθουν σε μένα τα παιδιά. Και τα πρώτα Ευαγγέλια λέει ότι βαφτίσαμε όλο τον οίκο. Μαζί με τα παιδιά και τους μεγάλους και όλους. Έτσι γινόντουσαν οι βαφτίσεις τότε. Και στην Αφρική βάζουν όλα τα παιδάκια και τα βαφτίζουν από 0 μέχρι 100 χρονών. Λοιπόν, πού τα βρήκαν αυτά και τα λένε. Και σε ποιους τα λένε, σε αυτούς που έχουν τα Ευαγγέλια γραμμένα στη γλώσσα τους, όπως είμαστε εμείς. Τα Ευαγγέλια γραφτήκαν στην ελληνική γλώσσα. Ήταν η εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου τότε κλπ. Το Φιλιόκβε, η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό. Δεν είπε ο Χριστός ότι εγώ εκπορεύω το Άγιο Πνεύμα, είπε εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Τελείωσε. Εκπορεύεται από τον Πατέρα. Στέλνεται από τον Υιό, αλλά δεν εκπορεύεται από τον Υιό. Ο Πατήρ γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Τελείωσε. Αυτά είναι τα δόγματα τα οποία υπάρχουν μέσα στο Ευαγγέλιο και τα σεβόμαστε απόλυτα. Όποιος έρχεται και τα ταράζει αυτά, θεωρείται αιρετικός. Προχώρησε ο Πάπας σε μια άλλη ανομαλία. Είπε ότι η Παναγία και αυτή γεννήθηκε άνευ σπέρματος ανδρός. Πού το βρήκε αυτό. Μόνο ο Χριστός γεννήθηκε άνευ σπέρματος ανδρός. Εξ Αγίου Πνεύματος. Το είπε στην Παναγία ότι θα γεννήσεις, λέει, Υιόν. Λέει, δεν έχω άντρα. Θα σκιάσει το ο Θεός και θα γεννήσεις για του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Πατέρας του Χριστού είναι ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα. Το ίδιο δηλαδή. Δεν έβαλε άνθρωπο να τον γεννήσει το Χριστό. Γυναίκα έβαλε, άντρα δεν έβαλε. Γι' αυτό ο Χριστός είναι απάτορ στον ουρανό, συγγνώμη ανάποδα το είπα, αμήτορ στον ουρανό και απάτορ στη γη. Δηλαδή δεν έχει μητέρα στη γη έχει μητέρα, στον ουρανό δεν έχει μητέρα ο Χριστός. Στη γη έχει την Παρθένα Μαρία, την Υπεραγία Θεοτόκο. Φτάσαμε λοιπόν στις δύο αυτές τις περιπτώσεις. Δεν γεννήθηκε η Παναγία εξ σπέρματος, θεϊκό, από θεϊκό τρόπο, γεννήθηκε εξ σπέρματος ανδρός. Ξέρουμε ποιοι είναι οι γονείς, ο Ιωακήμ και η Άννα, το γράφει το Ευαγγέλιο. Οι παπικοί όμως γιατί κάνουν αυτές τις. Γιατί καθένας που έρχεται και λέει ότι είμαι εγώ ο πρώτος της Εκκλησίας, κάνει καινοτομίες. Και αυτές οι καινοτομίες φτάσανε σε πολλά άλλα τοπήματα. Να βάζουν συγκροτήματα μέσα στις εκκλησίες, pop και rock μέσα στις εκκλησίες που δεν επιτρέπεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε μόνο τη χοροδία. Μόνο χοροδία και τίποτα άλλο. Αυτή είναι η μουσική της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Λέει επίσης ο Πάπας ότι η κόλαση δεν είναι μόνιμη, λέει, είναι λίγη. Μα αν η κόλαση δεν είναι μόνιμη, δεν είναι και παράδεισος μόνιμος. Δυστυχώς η κόλαση, απεύχομαι κάποιος να πάει εκεί, ούτε ένας να μην πάει, να βρίσκεται μόνο ο Ιούδας και ο Σατανάς και να μην υπάρχει άλλος άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, αλλά φαίνεται ότι πολλοί δεν θέλουν να πάνε στον παράδεισο, δεν αγαπάνε τον Χριστό και ποιον αγαπάνε τελικά, τον αντίθετο του Χριστού. Ξέρουμε ποιος είναι. Η εξομολόγηση πώς την κάνει ο Πάπας, μέσα σε δύο θαλάμους. Κάνει ένα κάθεται εδώ και ένα κάθεται εκεί. Δεν κοιτάζονται κατά πρόσωπο. Η εξομολόγηση γι' αυτό είναι, για να δεις το πρόσωπο του άλλου και να πεις στον άλλον ότι εγώ αμάρτησα. Όπως έχει πει και ο άλλος σε άλλον ότι αμάρτησε. Δεν εξομολογούνται οι εξομολόγοι. Εξομολογούνται. Τι λένε, είμαι αμαρτών πάτερ, γιατί είμαι εξομολόγος, αλλά και εγώ είμαι αμαρτωλός. Πάσα άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Άσχετο αν δεν το παραδέχεται, δεν το καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλός. Άρα και ο παπάς εξομολογείται. Έχει εξομολόγο. Εσύ γιατί δεν εξομολογείς. Τόσο σπουδαίος εσύ που δεν έχεις κάνει τίποτα. Ο Πάπας επίσης είναι αλάνθαστος, λέει. Αλάνθαστος όχι. Αλάνθαστη λέμε εμείς τη σύνοδο που γίνεται πανορθόδοξα. Μαζεύονται όλοι και τότε, αφού είναι όλοι μαζί, τι είπε ο Χριστός, όταν είσαστε όλοι μαζεμένοι στο όνομά μου, τότε είμαι και εγώ ανάμεσά σας. Και γι' αυτό οι σύνοδοι δεν κάνουν λάθη. Αυτό δεχόμαστε. Τη σύνοδο. Ότι είναι αλάνθαστος. Όχι ο Πάπας. Ο Πάπας είναι ένας άνθρωπος. Ο Πάπας καθαρεί επισκόπους. Επίσκοπος εδώ στην Ορθοδοξία δεν καθαρίζεται από έναν άλλο επίσκοπο. Πρέπει να γίνει σύνοδος επισκόπου να καθαρεθεί ένας επίσκοπος. Αλλιώς κρατάει την επισκοπή του. Κανένας επίσκοπος δεν έχει το δικαίωμα να καθαρέσει άλλον. Ο Βαρθολομαίος δεν μπορεί να καθαρέσει τον Πειραιός ή όποιο Θεός Πειραιός να καθαρέσει τον Αθηνών ή τον Θεσσαλονίκη κλπ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν κανόνες και νόμοι στην Εκκλησία. Ο Πάπας είναι αλάνθαστος, πού το βρήκε αυτό. Πάσα άνθρωπος σφαλερός και αμαρτωλός, ο Πάπας δεν είναι ούτε αμαρτωλός ούτε σφαλερός. Είναι αλάνθαστος. Πρώτος και αλάνθαστος. Τι λέτε. Και τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτό ένα πράγμα για να του πείτε, συνέρθε, τι είναι αυτά που λες. Τώρα προτεσταντισμός. Αυτός εκεί πάει πιο προχωρήσει, πιο βαθιά. Δηλαδή, τι δεν θέλει, δεν δέχεται το αϊπάρθενο της Παναγίας. Και άλλα παιδιά λέει, πού το βρήκε. Επειδή λέει ο Χριστός να η αδερφή σου, μα εξηγείται το ότι αδερφούς λέμε και εμείς μεταξύ μας. 60 αδέρφια λέει μέσα στην Αγία Γραφή είχε ο Τάδε. Τι ήταν αδερφή από τη μάνα του, όχι. Αδέρφια, κοινωνικά αδέρφια, αγαπημένοι άνθρωποι. Αδερφοί, ρε αδερφέ λέμε. 30 αδερφοί μέσα είμαστε στο εκκλησία, με 300 αδερφοί είμαστε. Όχι. Δεν είμαστε από την ίδια μήτρα, από την ίδια μάνα. Χριστός λοιπόν δεν είχε αδέρφια. Κάνουν λάθος, γιατί δεν ξέρουν καθόλου ιστορία, εκκλησιαστική ιστορία, ότι ο Χριστός μεγάλωσε μαζί με την Παναγία μέσα στην οικογένεια του θετού του πατέρα. Έτσι, του Ιωσήφ. Αυτός πήρε την πατρότητα του Χριστού για να μην λιθοβοληθεί η Παναγία ως Μιχαλής. Πού είναι ο άντρας σου, πώς γέννησες, με ποιον το έκανες, παιδί. Ο Προτεσταντισμός τι κάνει, δεν παραδέχεται συνόδους, και καταργεί και μερικά μυστήρια της Εκκλησίας. Την ιεροσύνη την καταργεί. Την Αγία Κοινωνία την καταργεί. Την κάνουν όπως θέλουν αυτοί. Δεν την κάνουν κατά πώς την κάνανε οι πρώτοι χριστιανοί και οι Απόστολοι, όπως έδειξε ο Χριστός. Αλλά αντάλλων. Δεν παραδέχονται τις εικόνες. Τι λες. Οι εικόνες είναι Ευαγγέλιο. Τι λένε οι Κινέζοι, λένε πώς το λένε οι Κινέζοι, αλλά νομίζω οι αρχαίοι Έλληνες το πούνε αυτό. Μία εικόνα χίλιες λέξεις. Άρα η εικόνα είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων. Τώρα βέβαια όλα τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο και μαθαίνουν γράμματα. Αλλά τότε παλιά δεν υπήρχαν σχολεία. Στη διάρκεια της 400 χρόνια με τους Τούρκους, οι εικόνες διδάσκανε τον κόσμο και το ψαλτήριο. Γιατί δεν θέλουν τις εικόνες λοιπόν οι Προτεστάντες? Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Κάποιο δαιμόνιο έχει μπει εκεί πέρα και δεν θέλει να υπάρχουν εικόνες μέσα στην Εκκλησία. Γιατί οι Άγιοι δεν υπήρξαν. Δεν ζωγραφιστήκανε. Ακόμα και ο Χριστός δεν ζωγραφίστηκε από ό,τι λέει η Ιερά Παράδοση. Από έναν ζωγράφο, ο οποίος δεν μπορούσε να τον επιτύχει και πήρε ένα άσπρο μαντήλιο ο Χριστός και έκανε έτσι και βγήκε η εικόνα του. Αυτό είναι το Άγιο Μανδύλιο που λένε. Αλλά εμείς μην μείνουμε εκεί. Το γεγονός ότι υπάρχουν τα πρόσωπα, η Παναγία, τη ζωγράφησε ο Λουκάς. Έχουμε εικόνες του Λουκά, του Ευαγγελικιστή Λουκά, που έχει ζωγραφίσει την Παναγία.
Και μάλιστα την πρώτη φορά τη ζωγράφισε έτσι, και τη δεύτερη φορά η Παναγία είπε: Δεν με ξαναζωγραφίσει έτσι, με ζωγραφίσει πάντα με τον Χριστό. Και έτσι αυτή η εικόνα του Λουκά, η πρώτη, δεν εμφανίστηκε, αλλά έχουν εμφανιστεί άλλε εικόνε. Μάλιστα, μερικά μοναστήρια λένε ότι υπάρχουν και πρωτότυπε εικόνε του Λουκά, οι οποίε βέβαια με τον χρόνο έχουν χαλάσει, αλλά είναι όμω πρωτότυπε εικόνε που ζωγράφισε ο Άγιο Λουκά ο Ευαγγελιστή, ο ακόλουθο του Αποστόλου Παύλου. Και είναι και Άγιος, είναι και Έλληνας και γιατρός και ακόλουθος του Αποστόλου Παύλου. Τώρα, δεν παραδέχονται τον επιβαθισμό, όπως είπαμε, και οι Προτεστάντες, αλλά και την νηστεία, γιατί οι Προτεστάντες είναι παιδιά του καθολικισμού, δεν ανησυχείτε γι' αυτό. Όλα τα αντίθετα του καθολικισμού. Την Παναγία την βγάλανε έξω. Ήταν μια γυναίκα που γέννησε τον Χριστό, τελειώσαμε. Ας την εκεί. Μαρία. Μα δεν είναι έτσι. Η Παναγία τιμάται σαν πρόσωπο μέγα. Μετά την Αγία Τριάδα έχουμε την Παναγία και τον Άγιο. Τον πρόδρομο. Αυτή στην Εκκλησία τα μπαίνει, βλέπει τον Χριστό από εδώ, Παναγία από εκεί και δίπλα στον Χριστό τον Άγιο πρόδρομο. Και δίπλα στην Παναγία βάζουμε τον Άγιο τη Εκκλησία. Τον Δημόνιο Άγιο. Τέσσερις εικόνες πάντα είναι στο τέμπλο έτσι. Και μετά πάμε και πέφτουμε στον Ιαχωβισμό. Εκεί είναι ανάστρα ο Κύριος, δηλαδή. Δεν περιγράφεται το τι κάνουν οι Ιαχωβάδες για να γκρεμίσουν το έργο των Αποστόλων, της Ορθοδοξίας, των Μαρτύρων, το έργο της Αγάπης, το έργο της Θυσίας που έγινε 20 αιώνες, 19 αιώνες. Το 1890, από εκεί, 80 τόσο, εμφανίστηκε ο Ιαχωβισμός στον κόσμο, στην Αμερική. Και τι είπανε? Είπανε ότι μια στιγμή λέει, εμείς θα σας πούμε λέει τι είναι αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Εμείς θα ερμηνεύσουμε το Ευαγγέλιο. Οι Αμερικάνοι που κάνανε, ανοίξαν τα μάτια τους πριν από 250-300 χρόνια, θα γίνουν οι δάσκαλοι των Ελλήνων στο Ευαγγέλιο. Δεν είναι για γέλιο τώρα αυτό. Και για κλάμα και για γέλιο είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα, να γίνουν αυτοί οι δάσκαλοι των αρχικών δασκάλων και αντί να κάτσουν να διαβάσουν και εκκλησιαστική ιστορία και πώς έγινε ο χριστιανισμός κλπ. Έρχονται και μας λένε τις αρλούμπες τις μεγάλες. Ότι δεν υπάρχει Αγία Τριάδα, η Παναγία δεν υπάρχει, οι Άγιοι δεν πρέπει να προσκυνώνται και να μην δίνουμε και αίμα λέει. Δεν υπάρχει έθνος, δεν υπάρχει σημαία, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει σταυρός, δεν υπάρχουν ιερείς. Τι υπάρχει τότε? Πώς θα σταθούν αυτοί? Πες να πάνε να κάτσουν σε ένα νησί δίχως αυτό. Θα πάνε οι Τούρκοι και θα τους σκοτώσουν σε μια μέρα. Ή οποιοδήποτε θέλουν. Δίχως στρατός, στέκεσαι. Τι κράτος είναι αυτό? Ή όλοι μαζί καταργούμε το στρατό ή όλοι μαζί τον έχουμε. Αλλιώς δεν υπάρχει ισορροπία δυνάμεων. Για να αρχίσουμε είναι να καταργήσουμε λέει, την αστυνομία, να μην έχουμε αστυνομικούς, είναι τους μπάτσους όπως λένε οι μπάτσοι. Να καταργήσεις τους μπάτσους, την άλλη μέρα θα σου σπάσουν την πόρτα με ένα τσεκούρι και θα σου σκοτώσουν και θα σου πάρουν ό,τι θέλουν. Και αν την γλιτώσεις και δεν σου σκοτωθείς, θα σου πάρουν την περιουσία σου. Γιατί είναι η αστυνομία? Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά ότι είναι πονηρά σχέδια κάποιων δολοφονικών εγκεφάλων? Ο αναρχισμός, ο Μπακούνιν και όλα αυτά. Με λίγα λόγια, οι αιρέσεις, από ό,τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, οδηγούν τον άνθρωπο έξω από τη σωτηρία. Βεβαίως, κανένας δεν μπορεί να πει ποιος θα σωθεί και ποιος θα σωθεί. Αλλά η γενική εκτίμηση είναι αυτή. Ότι αν δεν είσαι στον ίσο δρόμο, έχεις πάρει στραβό δρόμο και έρχεται ο Σατανάς και σε κάνει ό,τι θέλει. Σου βάζει ό,τι ιδέες θέλεις, σου λέει ότι είσαι σπουδαίος. Ο Ρώσιο νομίζω ήταν ο αρχηγός τον λέγανε τον μεγάλος, ας πούμε, ο αρχηγός της θρησκείας, ο Ρώσιο, ο κόσμος. Ούτε μεταβιβασμένη ιεροσύνη είχε, δεν τον έχρισε κανένας αυτόν, από μόνος του βγήκε. Έτσι βγαίνουν οι Προτεστάντες. Διαβάζουν το Ευαγγέλιο, είναι και οι τονίχηδες, μαζεύουν και 20 ανθρώπους και κάνουν μια εκκλησία.
Είναι 4.000 τόσες εκκλησίες στην Αμερική του Προτεσταντισμού. Ο καθένας έχει το δικό του μαγαζί. Και αυτοί δεν έχουν καμία χειροτονία από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Που από εδώ πέρα να την πάρουν τη χειροτονία, διότι εμείς είμαστε οι πρώτοι Ορθόδοξοι. Λοιπόν, δεν θα πούμε περισσότερα. Αυτά θα πούμε σήμερα για τις αιρέσεις. Και να ξέρετε ότι οι αιρετικοί είναι δύσκολοι άνθρωποι να γυρίσουν. Είναι δύσκολοι άνθρωποι στο να βάλουν νερό στο κρασί τους. Σου κάνουν διδασκαλία με φανατισμό και σου λένε εσείς δεν ξέρετε. Το παπαδαριό σας λέει ψέματα. Η Αγία Γραφή δεν είναι κανονικό βιβλίο, είναι και λίγο νοθευμένο. Λίγο. Όπου θέλουν αυτοί είναι νοθευμένο, όπου δεν θέλουν δεν είναι. Από πού το ξέρουν το Χριστό. Το ξέρουν από πουθενά αλλού από την Αγία Γραφή. Πώς αλλάζουν δηλαδή τα λόγια της Αγίας Γραφής, με ποιο δικαίωμα, εφόσον από εκεί ξέρουμε τον Χριστό, από εκεί ξέρουμε τους Αποστόλους, από εκεί τα ξέρουμε όλα. Είναι σαν να σας πω εγώ, δεν τα έγραψε καλά ο Όμηρος, διότι οι ήρωές του είναι λάθος. Ο Αχιλλέας δεν ήταν Έλληνας, ήταν Σλάβος, ήταν Γερμανός, ήταν Βίγκινγκ ο Αχιλλέας. Μα αφού ο Όμηρος γράφει, ο Όμηρος τον γέννησε τον Αχιλλέα, από αυτού το νου βγήκε ας πούμε αυτό το πράγμα. Πώς εσύ θα πεις, με τι δικαίωμα και από ποιες πηγές θα αλλάξεις αυτά που είπε ο Όμηρος, αυτά που είπε ο Σωκράτης, αυτά που γράφει τα Ευαγγέλια. Πρέπει να έχεις σοβαρές άλλες πηγές με ιστορική δύναμη και να πεις ναι, αυτό είναι. Έχουν κάτι ψευδή Ευαγγέλια, του Θωμά λέει το Ευαγγέλιο, λέει ότι ο Χριστός έκανε κάτι πουλάκια όταν ήταν μικρός κλπ. Δεν γράφουν τίποτα σημαντικό. Δεν γράφουν για την Ανάσταση του Χριστού αυτή. Αυτούς θα πιστέψουμε. Για τους τέσσερις Ευαγγελιστές που δώσανε και την ψυχή τους, που δώσανε και τη ζωή τους. Για τους 12 Αποστόλους που σχεδόν όλοι μαρτυρήσανε, εκτός από τον Ιωάννη που πέθανε σε βαθιά γεράματα, οι άλλοι δεν έφτασαν σε γεράματα. Ούτε ο Πέτρος, ούτε ο Ιάκωβος, ο Ιάκωβος μάλιστα ήταν ο πρώτος που τον εκαρατώμησαν οι Εβραίοι του καιρού εκείνου. Πώς λοιπόν με τι ντοκουμέντα θα πείσουμε έναν άνθρωπο που ξέρει ότι αυτό είναι λάθος. Ο Ισίωδος δεν έγραψε αυτό που έγραψε. Πώς τον λένε, ο άλλος δεν είπε εκείνο που είπε, που λέει ιστορία. Εσύ με ποιο τρόπο τον διαψεύδεις, τι είσαι δηλαδή και διαψεύδεις. Φαντασιόπληκτος είσαι και νομίζω ότι ξέρεις. Ή υποθέτεις. Παλιά λέγανε δεν έγινε λέει, δεν γίνανε αυτές οι μάχες με τον Αχιλλέα και τον Έκτορα κλπ. Και πήγαν και βρήκανε τα ερείπια και τις Μυκήνες και τους τάφους όλων αυτών που περιγράφει ο Όμηρος. Βρήκανε τις πόλεις που ήταν το Αβραάμ, Ισαάκ και λοιπά, όλα αυτά. Αρχαιολογική σκαπάνη μιλάει. Εσύ ποιος είσαι να πεις τα αντίθετα ή πού τα ξέρεις και πού τα βλέπεις. Να προσέχετε από τους αιρετικούς ανθρώπους, γιατί κινδυνεύει και η σωτηρία μας. Να τους αγαπάμε, αλλά να μην τους αναστρεφόμεθα. Να έχουμε μια συναναστροφή όπως έχουμε με όλους τους άλλους ανθρώπους. Να μην τους θεωρούμε όμως χριστιανούς, έτσι. Να ψωνίζουμε από τα μαγαζιά τους, να λέμε μια καλημέρα, του Θεού είναι η καλημέρα. Αλλά μας αρχίζουν και μας κάνουν διαπαιδαγώγηση. Μας κάνουν διδασκαλία. Ποιοι οι αιρετικοί που δεν ξέρουν καλά-καλά ποιοι είναι οι Άγιοι. Τι ιστορία υπάρχει σε αυτόν τον τόπο, ποιοι είναι οι Άγιοι Σύνοδοι, τι ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος, τι ήταν ο Ηράκλειτος, τι ήταν ο Ηράκλειος που ήταν βασιλιάς της Κωνσταντινούπολης. Δεν έχουν ιδέα από αυτά τα πράγματα. Από αυτά τους αποκόπτουν. Λέει το Ευαγγέλιο. Έχει και μια ιστορία το Ευαγγέλιο. Έχει Αγίους το Ευαγγέλιο μετά, τους οποίους εμείς τους ξέρουμε και τους έχουμε καταγραμμένους στα Αγιολόγια. Λοιπόν. Νομίζω ότι κάπως κάλυψαμε το λίγο το θέμα το σημερινό των αιρέσεων. Θα τα πούμε και σε μια άλλη εκπομπή. Να είστε καλά μέχρι τότε. Χαίρετε.